Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpablamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, αυτό είναι το έκτο βίντεο, και σήμερα θέλω να απαντήσω στην εξή ερώτηση. Πόσε φορέ θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε σε έναν υποψήφιο που δεν απαντάει στα τηλεφωνήματά μα. Έχει δει μια παρουσίαση, έχουμε πει να μιλήσουμε μια συγκεκριμένη ώρα και τώρα δεν τον βρίσκω στο τηλέφωνο. Πόσε φορέ και για πόσο καιρό μπορώ να τηλεφωνώ χωρί να χάσω τη στάση μου. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, η οποία ξέρω απασχολεί αρκετού δικτυωτέ. Από τη μία δεν θέλουμε να έχουμε κρεμότητε και δεν θέλουμε να χαλάσουμε και τη στάση μα, και από την άλλη δεν θέλουμε να πάει χαμένο ο κόπο μα. Δηλαδή, κάναμε κάποια δουλειά, δείξαμε σε κάποιον το πλάνο μα και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον να έχουμε μία απάντηση. Υπάρχουν πολλοί δικτυωτέ που παίρνουν τηλέφωνο μία φορά στον υποψήφιο και αν δεν απαντήσει, δεν του τηλεφωνούν ξανά. Είναι πάρα πολύ που το κάνουν αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τον παίρνουν 3, 4, 5 φορέ τηλέφωνο την ημέρα, κάθε μέρα μέχρι να απαντήσει. Το οποίο έχει ω αποτέλεσμα είτε να μην απαντήσει, είτε να απαντήσει να είναι αρκετά εχθρικό. Πριν χρόνια είχα διδαχθεί και είχα αρχίσει να εφαρμόζω και συνεχίζω να εφαρμόζω μια συχνότητα τηλεφωνημάτων επακολούθηση, η οποία τελικά φέρνει θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό για μένα αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γραφτεί ο άλλο. Το θετικό αποτέλεσμα για μένα είναι ότι στο τέλο να μην έχει μια άσχημη εικόνα για μένα, για την ιδέα μου και όσο γίνεται να διαφυλάξω τη σχέση μου με το συγκεκριμένο άτομο, ακόμα και αν πρόκειται για άγνωστο άτομο. Οπότε, από τη μία δεν προτείνω να τηλεφωνούμε 100 φορέ την ημέρα μέχρι να το βρούμε, αλλά από την άλλη, σίγουρα δεν προτείνω να πάρουμε μόνο μια φορά. Αν πάρω μόνο μια φορά τηλέφωνο και δεν απαντήσει, δεν σκέφτομαι ότι δεν ενδιαφέρεται. Σκέφτομαι ότι κάτι του έτυχε. Κατ' έτοιμο και δεν πρόλαβε να απαντήσει στο τηλέφωνό μου, στην κλίση μου. Ή δεν πρόλαβε να απαντήσει και δεν έχει μονάδε να με πάρει πίσω. Ή ότι μπορεί να μην πρόλαβε να δει το βίντεο και να ντράπει και να μου απαντήσει και να μου πει ότι δεν το είδε, οπότε προτίμησε να κρυφτεί. Ή μπορεί πολύ απλά να έπαθε κάτι. Δεν σκέφτομαι δηλαδή κάτι αρνητικό, σχετικά με τη δουλειά μου, ότι δηλαδή δεν θέλει να μου μιλήσει επειδή δεν ενδιαφέρεται. Τώρα, αν δεν το τηλεφωνήσω ξανά, κατά τη γνώμη μου φέρουμε αντιεπαγγελματικά. Θέλω να ξέρει ότι νοιάζομαι και ότι με ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε. Οπότε με τη συχνότητα τηλεφωνημάτων επακολούθηση που θα σα δείξω, θα δείτε πώ μπορείτε να είστε πολύ αποτελεσματικοί, να κρατήσετε τις τάσεις σα και επίση να μην αφήνετε εκκρεμότητε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα τηλεφωνήσω την ημέρα και την ώρα του προγραμματισμένου τηλεφωνήματο επακολούθηση. Ωραία. Θα τηλεφωνήσω λοιπόν την ώρα που είχαμε συμφωνήσει και αν δεν απαντήσει, θα αφήσω ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή του. Θα πάρω και μια δεύτερη φορά αργότερα μέσα στην ημέρα, με απόκριψη αυτή τη φορά. Αλλά εκεί δεν θα αφήσω μήνυμα. Στο πρώτο τηλεφώνημα, στο οποίο θα αφήσω μήνυμα, το μήνυμα που θα αφήσω θα μπορούσε να πηγαίνει κάπω έτσι. Θα μπορούσα να πω το εξή. Γεια σου Γιάννη, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και σου τηλεφωνώ την προγραμματισμένη ώρα. Ήθελα να βεβαιωθεί ότι έχει λάβει το βίντεο που σου έστειλα ή ότι είδε την παρουσίαση που σου έστειλα. Δεν θα είμαι συνέχεια στο γραφείο, αλλά μπορεί να με βρει στο 234107332. Το τηλέφωνο ξανά είναι 234107332. Θα προσπαθήσω επίση να σε βρω και εγώ λίγο αργότερα. Αν υπόμονω να μιλήσουμε, ελπίζω να είσαι καλά. Στι επόμενε 7 ημέρε θα τηλεφωνήσω 3 φορέ, αφήνοντα μόνο ένα μήνυμα. Στο τηλεφώνημα που θα αφήσετε μήνυμα, θα πάρετε χωρί απόκριψη, ενώ στα άλλα 2 θα πάρετε με απόκριψη. Το μήνυμα που θα αφήσετε θα μπορούσε να είναι το εξή. Γεια σου, Γιάννη. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Είχαμε μιλήσει πριν μερικέ ημέρε σχετικά με το επιχειρηματικό μου πρόγραμμα. Είχα δοκιμάσει να σε βρω ξανά πριν μερικέ ημέρε, αλλά δεν τα κατάφερα. Θέλω να σε βοηθήσω να πετύχει και εδώ θα πούμε αυτό που μα είχε πει ότι θέλει να πετύχει κατά την πρόκληση. Ωραία, ήθελα να σε βοηθήσω να αφήσει τη δουλειά σου θέλω να σε βοηθήσω να κερδίσει αυτά τα χρήματα. Μπορεί να με βρει στο 2341 073 32, ξανά είναι 2341 0. 7332. Απλά επειδή μπορεί να μέσα έξω στο γραφείο και να μην το ακούσω, θα δοκιμάσω να σε βρω και εγώ λιγάκι αργότερα. Ελπίζω να είσαι καλά. Στι επόμενε 7 ημέρε θα πάρετε δύο φορέ τηλέφωνο, αφήνοντα μόνο ένα μήνυμα. Θα πάρετε χωρί απόκρυψη μόνο στο τηλεφώνημα που θα αφήσετε μήνυμα. Και στι επόμενε 7 ημέρε θα πάρετε μία φορά, αφήνοντα ένα τελικό μήνυμα. Φυσικά χωρί απόκρυψη. Τώρα, το τελικό μήνυμα θα είναι κάπω διαφορετικό αν το άτομο στο οποίο τηλεφωνούμε ανήκει στην κρύα μα αγορά, δηλαδή είναι κάποιο άγνωστο, σε σχέση με το τελικό μήνυμα που θα αφήσουμε στο άτομο που γνωρίζουμε, που είναι από τη ζεστή μα αγορά. Λοιπόν, αν είναι ε, από την κρύα μα αγορά, το τελικό μήμα θα μπορούσε να είναι κάπω έτσι. Γεια σου Γιάννη, είμαι ο Θοδωρή Αραβατζή, στο τηλεφωνό για τελευταία φορά. Λαμβάνω το ότι δεν μου απάντησε ω ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Χάρηκα που το είπαμε και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Αν αλλάξει κάτι και θέλει να το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, κάποια στιγμή αργότερα, τηλεφώνησέ μου. Θα ήθελα να σε βοηθήσω. Γεια σου φυσικά και το τηλέφωνο μα. Ενώ το τελικό μήνυμα για το άτομο που βρίσκεται στη ζεστή μα αγορά θα μπορούσε να είναι το εξή. Γεια σου Γιάννη, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, στο τηλεφωνώ για τελευταία φορά. Αλαμβάνοντα ότι δεν μου απάντησε όσο ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Χάρηκα που τα είπαμε και ελπίζω μιλώντα για αυτή την πρόταση να μην σε ενόχλησα ή να μην σε προσέβαλα με οποιοδήποτε τρόπο. Η σχέση μα είναι πολύ πιο σημαντική για μένα από οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή επιχείρηση μπορούμε να κάνουμε μαζί. Σε παρακαλώ τηλεφώνησε μου ή στείλε μου ένα email και πες μου ότι, ότι όλα είναι καλά. Αν σε προσέβαλε κάτι τέτοιο, αν το έκανα, θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Το email μου είναι. εδώ αφήνει το email σας, Να είσαι καλά. Τα λέμε. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube είτε το βλέπετε στο blog μου networkpablamarketing.gr και επίσης μοιραστείτε το και με άτομα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να του βοηθήσει κάντε subscribe στο κανάλι μου πατώντας σε αυτό εδώ το κουμπί που βλέπετε τώρα εδώ πέρα πάνω ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο κάντε πράξη στη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!